Τη συγκρότηση ενό προοδευτικού τρίτου πόλου προτείνει ο Φώτης Κουβέλη σε συνέντευξή του στο Έθνο, ενώ λέει όχι σε εκλογική συνεργασία με το Πασόκ. Η ανασυγκρότηση του χώρου του δημοκρατικού σοσιαλισμού αφορά δυνάμει που βρίσκονται πλησίον τη Δημάρη, σημειώνει, ενώ αναφερόμενο στο κείμενο των 58 προσωπικότητων για την ανασυγκρότηση τη κεντροαριστερά, υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητη η αναζήτηση συγκλήσεων και πολιτικών διεξόδων από την κρίση. Ο Βότης Κουβέλης τονίζει ότι δεν δημιουργείται αντικειμενικά πολιτικό πλαίσιο που να επιτρέπει τη συζήτηση για εκλογική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο όπως πολιτικά εκφράζεται έχει κάνει βασικές επιλογές που μας βρίσκουν αντίθετους. Οριοθετεί την προοπτική του προοδευτικού τρίτου πόλου για τον οποίο υπογραμμίζει ότι δεν μπορεί και δεν θα γίνει συνιστόσα ούτε τη συντηρητική πολιτική, ούτε βέβαια μια αριστερά που ρέπει στο λαϊκισμό και επαγγέλλεται στην επιστροφή στο χθε. Δεν χαλαρώνει δεν αδρανεί, δεν υποτιμά τις διαδικασίες υπονόμευσής της. Αποκαλύπτει και αντιμετωπίζει τις παράνομες ενέργειες που κρύβονται πίσω από κοινοβουλευτικά δικαιώματα. Αντιπαρατίθεται σε όλα τα επίπεδα με τους εχθρούς της. Και εδώ θέλω, φίλοι και φίλες, να σημειώσω πως δυστυχώ. αυτή η βούληση δεν εκφράστηκε στο παρελθόν. Δεν εκφράστηκε στην υπόθεση του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου δεν, ευκράστη, δεν, εκφράστηκε επίσης όταν πολλές υποθέσεις, πολλοί φάκελοι είχαν βρεθεί στο χώρο της ευρύτερη δημόσιας διοίκησης και δεν είχαν ερευνηθεί την κατάλληλη στιγμή. Η έκθεση της συνηγόρου του πολίτη είναι χαρακτηριστική. Η χώρα χρειάζεται απεγνωσμένα μία λογική συνενέσεων και συγκλήσεων χρειάζεται μία λογική και μία προοπτική επικοδομητικού διαλόγου. Από αυτήν την άποψη θεωρώ το κείμενο ιδιαίτερα σημαντικό γιατί αυτό ακριβώς επιδιώκει. Κάθε πρωτοβουλία η οποία εντάσσεται σε αυτή την κατεύθυνση και σε αυτή την επιδίωξη έχει θετικά χαρακτηριστικά. Πολλό μάλλον, θέλω να πω, αυτή η πρωτοβουλία των 58 η οποία συνοδεύεται κατά τη γνώμη και με, από ένα σοβαρό κείμενο.